Πολύ καλά. Αλευθερωθώ με λιγάκι από την Μούσα. Ανάσα μετά από 1,5 μήνα έδωσε στους Χανιώτες η απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας για άρση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε ανοιχτούς χώρους. Μ' αρέσει, ναι, γιατί εγώ έχω και άσμα και δεν μπορώ να τη φορώ. Μια χαρά, αλλά εντάξει, πρέπει να προφυλαζόμαστε κιόλας. Εγώ όταν φορώ μάσκα δεν αναπνέω καλά. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, βέβαια, έτσι. Οι πολίτες των Χανίων που από τις 25 Αυγούστου κυκλοφορούσαν με μάσκα ακόμη και στο περίπατό τους, υποχρεούνται να τη φορούν πλέον μόνο όπου υπάρχει συγχρονισμός, καθώς και σε κλειστούς χώρους. Εγώ δεν είχα βάλει έτσι κι αλλιώς. Για ποιο λόγο? Εγώ στο χωριό κάθομαι, δεν έχω επαφή με ανθρώπους αυτά, με συνωστισμούς. Δεν τα ήξερα. Αλλά ήρθα από το χωριό, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί και τη φόρασα. Η δύναμη της συνήθειας, ωστόσο, αποτυπώνεται στις εικόνες της πόλης κατά τη σημερινή πρώτη μέρα της άρσης του μέτρου. Άλλοι από άγνοια και κάποιοι από φόβο εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των λοιμοξιολόγων. Θα μπω στο φαρμακείο, πήγα στο μικροβιολογικό και την έχω μαζί μου. Και λίγο συνήθεια, αλλά ελευθερωθήκαμε. Για προφύλαξη πρώτο και δεύτερο για το πρόστιμο, τίποτα περισσότερο. Από σήμερα πάντως δεν είναι υποχρεωτικό να τη φοράτε σε όλους τους χώρους, το γνωρίζετε. Εγώ τη φοράω για προφύλαξη. Η καινούργια εβδομάδα άρχισε με αλλαγές και στους περιορισμούς της συναθρήσης. Από σήμερα οι παρέες μεγαλώνουν και στα καταστήματα εστίασης μπορούν να κάθονται σε κάθε τραπέζι 6 αντί για 4 άτομα που επιτρεπόταν μέχρι χθες. Θα βάλουν περιοριστικούς όρους εκεί που είναι σε έξαρση ο ιός. Τι αν το λένε ειδικοί οι γιατροί λοιμοξιρόοι, να το τηρήσουμε. Ικανοποίηση σε όσους αγαπούν τα ξενύχτια φέρνει η παράταση κατά μία ώρα στο επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης. Αδιάφορα περνάει η αλλαγή για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που αντιμετωπίζουν με χιούμορ τη νέα πραγματικότητα που έφερε η πανδημία. Δεν κερδίζουμε. Μια ώρα παραπάνω τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε κάτι? Εσείς ξενυχτάτε, μένετε παραπάνω ώρα στα μαγαζιά, θα μένετε? Δεν ξενυχτάτε. Εγώ ήθελα τα μαγαζιά να κλείνουν 9 η ώρα. Τα πάντα. Διότι ο Θεός έκαμε τη μέρα και τη νύχτα. Τη μέρα να δουλεύουμε, να απολαμβάνουμε και το βράδυ να ησυχάσουμε. Να ξαπλώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, τα Χανιά μαζί με το Ρέθυμνο και το Λασίθι βρίσκονται σε επίπεδο ετοιμότητας.